Τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμα μία φορά η νεαρή πρωταθλήτρια χιονοδρομίας Μαρία Τσακίρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Διάθλου που διεξήχθη στο Μπρέσνο της Σλοβακίας. Εντάξει, ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι. Ήταν το πρώτο δυνατό καλοκαίρι που κάναμε προετοιμασία. Αφήσαμε το πανεπιστήμιο για λίγο. Κάναμε μια καλή προετοιμασία όλο το καλοκαίρι. Περάσαμε στο φθινόπωρο με αρκετά χιλιόμετρα στο χιόνι. Και μπήκαμε στο πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο που ήταν στην Ελβετία, όπου στην πρώτη συμμετοχή στο αγώνισμα του Διάθλου κατάφερε να πάρει τέταρτη θέση στο ευρωπαϊκό κύπελλο. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει ποτέ γνωρίσει η ελληνική χιονοδρομία γενικά από τη δόση. Και αυτό γιατί έκανε άριστη σκόπευση, έριξε 20-20 και αυτό την έδωσε και μία όθηση έτσι ώστε να πάρει μεγαλύτερη βαθμολογία στο τελικό αγώνα. Στο αγώνισμα των 12,5 χιλιόμετρων, η νεαρή πρωταθλήτρια της χιονοδρομίας, με αλάθαση σκοποβολή, τερμάτισε στη 18η θέση ενώ αναρριχήθηκε στην 7η θέση της συνολικής βαθμολογίας του αγωνίσματος και στη 15η της γενικής κατάταξης. Συνεχίσαμε μετά με άλλους διαγώνες οι οποίοι πήγαν και αυτοί καλά και ο επόμενος στόχος μας ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων, όπου η καλύτερη θέση που είχε επιτευχθεί μέχρι στιγμής ήταν πέμπτος αθλητής από το τέλος. Η Μαρία κατάφερε να είναι 18η με άριστη σκόπευση. Και αυτό συντελεί για την ελληνική χειροδρομία, ίσως από τις καλύτερες επιδόσεις που έχουν συμβεί μέχρι τώρα.